Η συνάντησή μας κάθε φορά με μια Ελληνίδα γιαγιά αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, πλούσια σε ιστορία, παραδόσεις και συναισθηματική ζεστασιά. Είμαστε τυχεροί σήμερα που είμαστε παρέα εδώ με την γιαγιά Ευμορφία, όπου μαζί θα ακούσουμε τη δική της ιστορία ζωής. Καλώς ορίσατε εδώ στο σπιτικό μας στο δάσος. Εδώ ζείτε πολλά χρόνια. Από μικρή, εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα. Και ασχολείστε με την κτηνοτροφία. Ναι. Είχατε πολλά ζώα? Είχαμε στον πατέρα μου, είχαμε 500-300 πρόβατα και 200 γίδια. Γεννήθηκα σε ένα μέρος που λέγεται Αρβανίτης, στο Ρεντίνα, λέγεται το χωριό εδώ. Μεγάλη οικογένεια. Ναι, ήμασταν 6 αδέρφια και 2 οι γονείς μου και ο παππούς μου. Και ζούσατε όλοι μαζί? Ναι, όλοι μαζί ζούσαμε. Είχατε μεγάλο σπίτι? Όχι, καλύβεις είχαμε. Αυτές που φτιάχναμε, μισάλωμα τις φτιάχναμε τότε, τις καλύβεις. Και εκεί ζούσαμε μέσα στις καλύβες. Ναι, είχαμε και απ' έξω, έλεγαμε φριντζάτα ή μέσα αυτά που είχαμε, που ψήναμε το ψωμί, έβαναμε τη γάστρα. Και εκεί τώρα ήμασταν κουρίτσια, 4 κουρίτσια. Μας έβαζε η μαμά μας από μικρά. Ζήμωναμε, μόλις έβγαλαμε το σχολείο. Ζήμωναμε, κουπάνιζαμε, άρμηγαμε. Όλες τις δουλειές που είχαμε, την κτηνοτροφική δουλειά που είχαμε. Δύσκολο ήταν, αλλά τότε μικρά ήμασταν, εμείς δεν γνώριζαμε κιόλα τότε πως αυτό. Οι γονείς μας ήταν που τράβαγαν το φορτιό το μεγάλο. Παλιά τα παιδιά δεν είχαν αυτές τις ανέσεις που έχουν σήμερα. Δεν είχαμε το ρούχα, δεν είχαμε παπούτσια. Μας έλειπαν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή περπατούσατε ξυπόλυτα? Ναι, όχι, ξυπόλυτα δεν περπατήσαμε. Ναι, φρόντιζαν οι γονείς μας να μας έχουν ντυμένα, αποδυμένα, όχι. Δεν περπάτησαμε ποτέ ξυπόλυτα. Ναι, αλλά δεν είχαμε τα ρούχα που έχουν σήμερα τα παιδιά. Τι ναι. Ρούχα συνήθως φορούσατε? Τότε μας έπληγε η μαμά μας, η γιαγιά μας έπληγαν ρούχα που μέσα πόβαζαν. Μετά τα άλλα αυτά έραβε, η γιαγιά με έραβε και μας έπαιρνε ύφασμα η μαμά μου και μας έφτιαχναν φουρέματα. Αυτά ό,τι φόραγαν εκείνη την εποχή. Ναι. Σχολείο πήγατε? Ναι, πήγα, το τελείωσα το σχολείο. Ήταν πολλά παιδάκια τότε στο σχολείο? Στο σχολείο που ήμασταν εδώ, πήγαινε στη γιαγιά μας, μας πήγαινε η μαμά μας, έφυγε, μας έπαιρνε από εδώ από το βουνό και μας πήγαινε στην παλιά τη Γεντζού. Ήταν 100 παιδάκια τότε στο χωριό, ήταν πολλά παιδιά. Πάρα πολλά. Πώς σας αντιμετώπιζαν τα παιδάκια εσάς που ήσασταν τσοπανόπουλα? Μας φώναζαν βλαχόπουλα. Ναι. Σας θεωρήσαν β' κατηγορίες? Ναι. Θυμάστε αυτά τα χρόνια? Ναι. Θυμάστε κάποια στιγμή που σας κάνει και στενοχωριέστε? Ναι, μας χτύπαγαν. Ναι. Ήταν δύσκολα χρόνια. Άμα δεν είναι εκεί η μάνα, εκεί κοντά ο πατέρας, η γιαγιά ήταν πολύ, μας αγάπαγαν και ο θείος μου και αυτά. Αλλά άμα δεν είναι η μάνα κοντά στο παιδί, είναι δύσκολα. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδάκια που μπορεί και σήμερα να τα κάνουν έτσι άλλα παιδάκια? Αυτό δεν είναι κακό πράγμα να τα φτάνει, γιατί όλη την ίδια αξία νομίζω εγώ έχουμε. Και όλοι να ζήσουμε θέλουμε. Ναι, δεν είναι κανένα παιδί να έχει άλλη αξία, ή του γιατρού, ή δικηγόρη, δάσκαλο, ή του κτηνοτρόφου, είναι άλλο. Όλα είμαστε παιδιά Θεού, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη και να τα κάνεις έτσι τα παιδιά. Δεν νομίζω είναι σωστό. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Και ποτέ και στα παιδιά μου που έλεγα, ποτέ δεν θα φωνάζει, θα λέτε τα παιδάκια, τα διάτρα μου, πώς μας έλεγε και εμάς η μάνα μας. Ναι. Αλλά είναι ανάλογο πώς μεγαλώνουν τα παιδάκια. Ναι. Η ανατροφή παίρνει από τους γονείς. Ναι. Εμάς οι γονείς μας μας έδωσαν καλή ανατροφή. Μας έλεγαν να σέβομαστε, ντρέπομασταν και ακόμα. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνει σήμερα, που δεν συσσέβονται και δεν σηκώνονται. Πας με ένα αστικό
στη Λαμία, εγώ που θα πας και κάθεται ένας γέρος και δεν σηκώνονται τα παιδί εδώ 10 χρονών, 15, 20 και να μην σηκωθεί από τη θέση να καθίσει ένας γέροντας. Αυτή είναι ασέβεια νομίζω εγώ. Θυμάστε κάποια ποίηματα ή τραγουδάκια από το σχολείο? Μάνα με τα πολλά παιδιά και με τη μια σου κόρη, την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη. Την είχες 12 χρονών και ο ήλιος δεν την είδε. Στα φεγγαρά την έλουζες, στάσταρες και στον αυγερινό, έπληγες τα μαλλιά της. Προξενιτάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, την αρετή να πάρουνε πολύ μακριά στα ξένα. 8 αδερφοί δεν θέλουνε και ο Κωνσταντίνος θέλει. Μάνας την παντρέψουμε την αρετή στα ξένα, τα ξένα εκεί που περπατώ, τα ξένα που γυρίζω, να έχω κι εγώ παρηγοριά, να έχω κι εγώ κονάκι. Κι αν έρθουν χρόνια δύστυχοι και μείνει οργισμένη, εμένα την αρετούλα μου ποιος θα μου τη φέρει? Νεκρός ανημί ζωντανός, εγώ θα σου τη φέρω. Πέρασαν χρόνια δύστυχοι και μείνει οργισμένη. Και έμεινε μάνα μοναχή σε καλαμιά στον κάμπο. Σε όλα τα μνήματα έκλαιγε, σε όλα μυριολογούσε. Στο Κωνσταντίνο το μνημό τράβαγε τα μαλλιά της. Παναθεμάσαι ο Κωνσταντί και βάρια να θυμάσαι. Το τάξι μου που μου έκανες πότε θα μου το φέρεις. Βαρέθη γη στα ανάθεμα και κόστα στην κατάρα. Η πέτρα έγινε άλογο, το χώμα χαλινάρι. Και σκόλικας από τη γη έγινε ο Κωνσταντίνος. Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. Βρίσκει την αρετή που χόρευε, σε 9 χορούς κρατιόταν. Από μακριά τη χαιρετά, από μακριά τη λέει. Έλα αρετή να φύγουμε, στο σπίτι μας να πάμε. Αν είναι ίσως για καλό να αλλάξω και να έρθω. Και αν είναι ίσως για κακό τα μαύρα να φορέσω. Έλα αρετή στο σπίτι μας και ας είσαι όπως είσαι. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω του καθίζει. Στον δρόμο που πηγαίνανε πουλάκια κελαϊδούσαν. Μα δεν λαλούσαν σαν πουλιά, μύτε σε χελιδόνια. Μον κελαϊδούσαν και έλεγαν με ανθρωπινή κουβέντα. Ποιος είδε κόρη ζωντανή να σέρνει πεθαμένο? Αχ, Κωνσταντίνη μου, τι λένε τα πουλάκια? Πουλάκια έγκες κελαϊδούν, πουλάκια έγκες λένε. Και παρ' εκεί που φτάσανε, ο Κωνσταντίνης σε χάθη. Και μένει μόνη η αρετή και μόνη σπίτι πάει. Βρίσκει το βάλσαμο ξηρό, το καριοφύλλι μαύρο και τα σπιτοπαράθυρα βαριά βαλαντωμένα. Χτυπάει την πόρτα μια φορά, χτυπάει την πόρτα δύο. Αν είσαι φίλος άνοιξε και αν είσαι εχθρός μου φύγει. Και αν είσαι πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω. Η δόλια η ρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. Άνοιξε μάνα μου, άνοιξε και εγώ η μέρη της σου. Σαν πήγαν και αγκαλιάστηκαν οι δυο της και πεθάναν. Μετά το σχολείο τι κάνατε? Νοικοκυρές γίναμε. Ήθελαμε να πάμε γυμνάσιο, αλλά δεν μας άφηναν τότε να πάμε. Έλεγαν τα κουρίτσια δεν θα πάνε στο γυμνάσιο. Μόνο τα αγόρια έστελαν οι γονείς μας. Υφαίνατε και εργαλειό? Ναι, υφαίναμε, έγνεθαμε, ίδιαζαμε. Αυτά που ιδιάζουν, δεν ξέρω, ξέρετε εσείς με το καταΐ που φτιάχναμε τα διασίδια. Βοήθηκαμε παντού τη μάνα μας, δεν την άφηναμε ποτέ. Όπως κάνει σήμερα, δεν υπολογίζουν σήμερα τους γονείς τα παιδιά, ούτε τις λυπάνε. Εμείς τη λυπάμασταν τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Και έτρεχαμε, μάλιστα έρχονταν τα πράγματα να πάμε να αρμέξουμε, να βοηθήσουμε, να πάμε να πίνουμε τα καρδάρια. Τι είχαμε, τη δουλειά μας, από είχαμε. Το πρωί μας σήκωνε η συγχωρημένη μανούλα, πάει να μας έβανε και κουπάνιζαμε. Είχαμε τρεις βούρτσες, είχαμε πολύ γάλα και μας έβανε και κουπάνιζαμε. Μας έβανε κατ' καρικλάκια απάνω γιατί δεν έφταναμε. Και τη βοήθηκαμε. Σηκώνομασταν τις 5 η ώρα μας σήκωνε να πάμε να πάρουμε νερό κρύο για να βγει το βούτυρο. Δεν έβγαινε το βούτυρο. Άμα δεν είχες κρύο νερό να το μαζέψει. Μετά πάει να μέκοβαμε ξύλο και μάζευαμε. Να βάλουμε το καζάνι, να κόψουμε το ξινοτήρι, να τα μαζέψει μετά. Μετά η μανούλα μου και πήγαινε, τα έπαιρνε και πήγαινε μια μισή ώρα μακριά στη Μακρακόμα. Πήγαινε μας στον Έλιο. Και κάτω που ήμασταν στο αυτό, πήγαινε μια μισή ώρα μακριά να πάει να δώσει το βότυρο, το ξινοτήρ και το πούλογι. Άσοι έδωνε και πολύ, η μάνα με έδωνε πάρα πολύ, ήταν πολύ φιλόξενη. Έδωνε στον κόσμο. Φίλευε τον κόσμο. Ναι. Ένα κιλό βότυρο το έβγανε, ήταν τότε παλιά, είδες που ήταν από τη βανίλια τα αυτά. Και το έβγανε και το διέβανε, θα πάω στη μία τη φιλενάδα, στην άλλη. Και έδωνε. Ήταν πολύ, λέω, πολύ αγαπητική η μαμά μου και ο μαμπάς μου. Ήταν πάρα πολύ. Έλεγαμε τότε μαμά και μαμπά φώναζαμε. Άντε ρε μανά μετά,
Πολλά παιδιά. Αχ, μωρέ με τους καλούς λεβέ. Για αδέγε. Για αδέγε λάι τα αχίλη. Αχ, αχ, αχ. Για αδέγε λάι τα αχίλη. Αχ, 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 τα χείλη μου, πως να χαρήκα, αρτιά μου, πόχοπε. Αχ, ποχώ, παιδιά, στην ξενιτιά. Τα λάτα δυο άστρα, δυο τέσπο, ως να γε. Αχ, 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 πως να γελάς τα αχίλη. Αχ, αχ, τα χείλη μου, πως να γελάς τα αχίλη μου, πως να χαρήκα, αρδιά μου, αχ, αχ, αχ. Αυτό ήταν το αγαπημένο της μανούλας μου. Το σύζυγός του πώς τον γνώρισες? Ο σύζυγός την ίδια τη στάνη μας, την εκεί. Ήρθε και με ζήτησε η πιθερά με τον πιθερό. Ναι. Όταν μικρή ήμουν, δεν ήμουν, 18 χρονών ήταν. Και έλεγαν τώρα, θα πούει, έλεγε η πιθερά μου, θα πάρει ένα κουρίτσι από τις Κώστινες. Έλεγαν το όνομα της Τάντρα τότε. Λένε την έλεγαν η μαμά μου και έλεγε θα πάρω ένα κουρίτσι από τις Κώστινες, την οικογένεια. Ναι. Είμασταν τέσσερις αδερφές. Πώς έγινε ο γάμος? Έγινε κανονικά. Πήγαμε στο Αρχάνη, παντρεύτηκα. Και με όργανα, με αυτά, ήταν πολύ γλυντζές και μυρακλής ο συγχωρημένος ο μαμπάς μου, πάρα πολύ. Και πήγαμε στο χωριό που ήταν εκεί, είχαν το σπίτι, τότε πήραν το σπίτι του 75 παντρεύκα εγώ. Στην εκκλησία ή στο σπίτι έγινε? Όχι, γάμος. Στην εκκλησία πήγαμε. Ναι, οι κουνιάδες μου παντρεύκαν, η κουνιάδα μία, τη θυμήθηκα εγώ, ήμουν μικρή. Από ανάπηγαμε τώρα το πάμε αλλού, ανάπηγαμε τα προζύμια και μας έβαναν εμάς από κάτι σαν άσπρο μαντί και μα σκήναγα με τα παιδάκια και μέσα μας έρχαναν λεφτά εκεί. Και ήρθε ο παπάς από το Αρχάνη και στεφάνωσε την κουνιάδα μου, την Καλύβα. Στην Καλύβα. Ναι, στο κουνάκι, από το έλεγαμε, κουνάκι το έλεγαμε εμείς. Ναι, εκεί τη στεφάνωσε. Ναι, εγώ παντρεύκα στο χωριό. Κάναμε τα πρικιά μια εβδομάδα νωρίτερα, ήρθαν πήραν τα πρικιά, οι συμπιθέροι. Με τι ήρθαν και τα πήρανε? Τότε άλογο, μετάλογο ήρθαν και τα πήρανε. Ναι, μετάλογο ήρθαν και τα πήρανε. Και αν δεν ήμασταν μακριά πολύ, μετάλογα τα πήρανε. Είχε πολλά κομμάτια? Είχα, ναι. Ήφηνε η μαμά μου, είχαμε πολλά κομμάτια. Φλουκιαστές, σκέτες, βιλέντες, έτσι έλεγαμε, κυλίμια, μαντανίες, μαξιλάρια. Αυτά τα μαξιλάρια τα κένταγαμε. Μοναχά μας τα κένταγαμε τότε. Γιατί όχι ότι δεν είχαμε από αυτά, είχαμε και από τα άλλα τα μαξιλάρια, αλλά αυτά ήταν τα παραδοσιακά που είχαμε και μέσα έπλυναμε μαλλιά, τα άξιναμε και έβαζαμε μαλλιά μέσα στα μαξιλάρια, σε αυτά. Και αυτά τα κένταγαμε τότε, τα ήφηνε η συγχωρημένη μανούλα μου και μετά τα κένταγαμε, εμείς έπαιρναμε στα παλιακά που ήταν κάτι κουτάλια που τα γάνουμε τότε, τα κουτάλια,
και τα έβγαζα με σχέδιο και μετά τα κένταγαμε εμείς από πάνω. Και κουβέρτες κένταγαμε, είχαμε και έπλεγαμε, τα πάντα έφτιαχναμε. Ναι. Και μετά τα πρικιά? Τα πήραν οι συμπιθέρι και τα πήγαμε στο σπίτι του, εδώ το καμπρού, στον άντρα. Ναι, ήταν εκεί μετά η πιθερά, οι κουνιάδες μου, κατέβασαν τα... Τα είχαμε δει με έναν μπαλότα, οι διστάδες, και είχαν κι άλλα που πάνε στα άλογα που είχαν αυτά. Και τα πήγαμε στο σπίτι, τα κατέβασαν. Μετά συνέχισε για το γάμο. Τότε έφερναν οι συγκινείς, εμάς έφερναν ένα σφαχτό και μας έφερναν το κρασί, στην Ταμπζάνα έφερναν κρασί και το σφαχτό και τη έφτιαχναμε και κουλούρα. Πήγαιναν στην Ήφ και στο Γαμπρό πήγαιναν οι συγγενείς στο Γαμπρό. Ναι. Και... Όλοι μαζί συμμετείχαν για να γίνει το γλέντι. Να γίνει το γλέντι, ναι. Γιατί τότε δεν γίνονταν σε ταβέρνες τα γλέντια, γίνονταν στα σπίτια μας, όπως ήταν και στις καλύβες, όπου ήμασταν, όπου ήταν ο καθένας. Μαζεύονταν πολλοί κόσμος. Μαζεύονταν. Πολλοί κόσμος μαζεύονταν. Και... Είχαμε πολύ συγγένειο καταρχήν. Και ναι. Πώς τραγουδούσαν με το στόμα? Με το στόμα. Ναι. Με το στόμα έβγαζαν το γάμο όλων πέρα. Και το νιόποντρο ζευγάρι, ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που χόρευε? Χόρευαν πως ωραία είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της. Ο γαμπρός χόρευε «Λεβέντης είσαι μάτια μου, Λεβέντικα χορεύεις, ναι, Λεβέντικα πατάς στη γη και δεν εγκουρνιευτίζεις». Ποια τραγούδια τραγουδούσες? Πάρα πολλά. Ναι, πάρα πολλά τραγούδια. Ποιο είναι αγαπημένος? «Αι τώρα εγώ δεν πρέπει να χαίρομαι». Αχ, μωρέ, ούτε να καμαρώ, όνομα πρέπει να με εσέρι, άντε το μαύρο, ο σέρι, πρέπει να με σέρι μια. Αχ, μωρέ σε ένα βαθύλαγκα, αδύνα ακέουτο. Και ούτω φως με ένα και άντε το μαύρο με ένα κέρι. Αχ, να και ούτω φως με ένα κέρι. Δαϊνά λίχνα, αρήκιο ως ίδια. Άντε μωρέ κι ως ίδια βά, τες κι αν περνώ. Αχ, μωρέ να με ρωτάν τι έχω. Γιαγιά Ευμορφία, ζείτε εδώ σε ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, ένας πραγματικός παράδεισος. Θέλω να μου μοιραστείς και να μου πεις αν υπάρχουν θρύλοι, μύθοι και παραδόσεις γύρω από τη ζωή στα βουνά, στα νερά, στα ποτάμια. Υπάρχουν παλιά που ήμασταν τώρα πιο μικρά παιδάκια. Ζούσαμε στο μέρος που λέγεται Αρβανίτης. Εκεί λέγανε ότι το όνομα το πήρε που σκοτώσαν κάποιον από ένα χωριό από το Κούρνοβο Φθιώτιδος. Λέγονταν Αρβανίτης και τον σκότωσαν αντάρτης, έλεγαν. Αυτός εκεί έβγαινε και μια θεία μου που ήταν
εκεί που ήμασταν μαζί όλα τα κουνάκια που ήταν οι οικογένειες. Το πρωί αυτή ήταν στο... έλεγε ότι πήγαινε ένας άνθρωπος ανάμεσα εκεί που είχε τις βαρέλες. Τότε είχαμε βαρέλες από περνάμε νερό. Είχε τις βαρέλες και εκεί πήγαινε ένας άνθρωπος και στέκονταν. Τον έβλεπε. Και αυτή έλεγε το πατήρι μου, έλεγε μας τα... αυτά μας τα έλεγε η θεία μας αυτά τα πράγματα. Στέκονταν αυτός ο άνθρωπος και αυτή άρχισε και έλεγε το πατήρι μου, έλεγε αυτά, λέει. Και αυτός έλεγε, λέει, μέχρι να φέξει, έλεγα με τότε, δεν φεύγω από εδώ, τι έλεγε αυτός. Και μόλις λάλαγαν τα κουκότια, τότε έφυγε αυτός από εκεί. Έλεγαν, έβγαιναν πολλά τότε, εκείνη την νεράιδες, εποχή. Για νεράιδες. Νεράιδες ήταν παλιά, πάρα πολλές. Εγώ μια φορά που ήμασταν μικρά, θα ήμασταν σαν το γκουνάκι με το Σωτήρι, μικρά. Και τα άλλα τα παιδιά τώρα ήταν μεγαλύτερα. 20 χρονών, 25, που ήταν παιδιά πολλά, που ήταν από τη στάνη. Και πήγαν κάτω στο ρέμα τα παιδιά και πάνε κι εμείς, μικρά. Ακούμε, αυτά πήραν, είχαν μια ρόδα μεγάλη που είχε πέσει και η ρόδα, που να ξέρουμε κι εμείς, και πήγαν να τη βγάλουν να πάνε. Δεν είχαμε κι άλλα παιχνίδια τότε να παίξουμε τα παιδιά, γιατί αυτά έπαιζαμε με αυτά. Πήγαν, πήραν τη ρόδα τα παιδιά και εμείς ήμασταν εκεί. Ακούμε κάτω στο ρέμα, να γέννητοι του, να χτυπάνε αυτά, πώς τα αντέλφια και τα αυτά και τραγούδια και να γέννητοι χαμός στο ρέμα. Λένε τα παιδιά τα μεγαλύτερα, άφησαν τη ρόδα και έφυγε, την απόλυσαν, φοβήθηκαν. Ήξεραν κι όλα τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Λέει ήταν κάποιος σφουρημένος, Νίκος Δράκος ήταν κι αυτός, ήταν στο ΟΤΕ, πέθανε ο καημένος κι αυτός τώρα. Συγγενή τον είχαμε κι αυτόν. Και βγήκε, φευγάστε λέει, αφήτε τη ρόδα, λέει, είναι νεράιδες, λέει. Από εκεί πλαλώντα εμείς όλα τα παιδιά πάνε και βγήκαμε απάνω. Λέει εδώ, λέει, άκουσε τι κάτι γέντον, λέει, το άκουσαμε. Το θυμάμαι κι εγώ, από χτύπαγαν και χόρευαν και τραγούδαγαν και μας πήραν τα παιδιά και βγήκαμε απάνω στα κουνάκια μετά στα στάλια που ήταν τα πρόβατα. Και από εκεί μετά μας πήραν εδώ και μας είπαν να ξαναπάτε κάτω αυτό, λέει, βγαίνει νεράιδες. Και αυτός του, ο Νίκος, ο Δράκος αυτός, τον είχαμε πάρα που τον είχαμε, βρήκε το σφουντήλ. Που έλεγαν τις νεράιδες. Έτσι ήταν τόσο πέτρινο, με τρύπα του αυτό, και λέει αυτό είναι τις νεράιδες του σφουντήλ, λέει. Και το πήραν. Αλλά οι νεράιδες έλεγαν, άμα σε τύλιγαν και σε έπαιρναν, λέει, μέσα και σου έπαιρναν πράγμα, θα σε έπαιρναν κοντά σου. Έλεγαν τότε. Χόρευαν οι νεράιδες και αυτός πήρε μια νεράιδα. Πήγε μαζί με το παιδί, ευθύνης, πήρε την νεράιδα. Πήρε την νεράιδα, λέει, η νεράιδα του είπαν θα φύγει πάλι, λέει. Δεν πρόκειται να κάτσει εδώ, λέει, άμα θα το έχει. Άμα θα τη πάρει το μαντήλ, τότε λέει θα κάτσει εδώ. Πήρε και αυτό ο άντρα και έκρυψε το μαντήλ. Το πήρε το μαντήλ, το έκρυψε. Κοντά δεν ξέρω από πόσα χρόνια έλεγε αυτά, το μου λέγανε επιθερά. Πήρε το μαντήλ, λέει, του βρήκε η νεράιδα το μαντήλ. Του βρήκε το μαντήλ, έφευγε. Πάει η γυναίκα. Την έφευγε μετά η γυναίκα. Ναι, δεν έκατσε με το αυτό. Αφού βρήκε το μαντήλ, έφυγε πάλι με τι νεράιδε. Ναι. Άφησε απογόνους, έκανε παιδιά. Ναι, έκανε παιδιά. Τα παιδιά, όχι, δεν τα πήρε τα παιδιά. Γιαγιά Ευμορφία, φοράτε πάντα μαντήλι? Όταν είμαι στη δουλειά. Και στο σπίτι, όταν κάνω τις δουλειές μου, μαγειρεύω, ζυμώνω. Αυτό το μαντήλι το φόραγαν από παλιά οι Σαρακατσιάνες. Το είχαν αυτό, είχαν που φόραγαν. Από βαμπάκι. Ναι, βαμπακύρι, βαμπακέλα τη λένε αυτή. Ναι, από βαμπάκι είναι. Εκτός από το μαντήλι, έχετε και κάποιο άλλο ντύσιμο? Ναι, φόραγαν παραδοσιακή στολή. Φόραγαν. Πώς ήταν η στολή? Αυτές ήταν από πάνω. Είχαν τώρα σαν γυλαίκους, ήταν αυτό εδώ. Αυτή η φούστα, την έλεγαν τότε ψουφόρια. Τι έλεγαν οι παλιά. Εμείς, οι Σαρακατσιανέοι, τι έλεγαν αυτές. Και μετά είχαν φόραγαν και όταν δίνονταν, είχε η γιαγιά μου, είχε κουστέκι, το έλεγαν αυτό. Η γιαγιά μου δεν τη θυμήθηκα εγώ, τη μάνα του μαμπά μου, πέθανε 50 χρονών. Το φόραγαν απ' έξω. Ήταν ωραία στολή. Ήταν με πέτρες, ήταν πολύ ωραίο αυτό να το φοράς. Και αυτό που έχεις πίσω σου, γιαγιά, εδώ τι είναι? Αυτό το φόραγαν παλιά οι γυναίκες. Για το χειμώνα, όπως σήμερα φοράν την πέρτα από πάνω, αυτό το φορούσαν οι γυναίκες τότε, γιατί ήταν, έκανε κρύο και αυτά, και αυτό ήταν το πιο υγιεινό που φόραγαν τότε οι γυναίκες. Ναι. Αυτό το λέγαμε φλουκιαστούλα, το λέγαμε εμείς. Το ήθελαν οι μανάδες μας και το είχαν για το χειμώνα. Ναι, το έπαιρναν απάνω και δεν κρύουναν. Γιατί τότε δεν είχαν παλτάκι αυτά, αυτό φόραγαν. Και αυτό ήταν πολύ ζεστό. Και ζεστό και υγιεινό. Αν
Τώρα τα πέταξα με τα μάλινα, είναι τα πιο υγιεινά. Τώρα... Οι άντρες τι ρούχα φορούσαν? Μάλινα. Από κάλτσα μέχρι φανέλα. Και αυτά τα έφτιαχναν όλα οι μανάδες μας. Στο χέρι. Στο χέρι όλα. Στον αργαλιό, στις μαλέτες, αυτά τα έφτιαχναν στο αυτό. Μετά έρχονταν, έπαιρναν με ραφτάδες τότε. Από μια εβδομάδα, 10 μέρες, στα κουνάκια. Σε κάθε κουνάκι έφτιαχνε τις κάπες, τις μαλέτες, τις φουρισιές. Η μαμά μου, αυτό είναι τώρα και όλοι οι σαρακατσιάνες που ήταν, έφτιαχναν δίμτα, δεν ξέρω αν το ξέρετε το δίμτο. Δίμτου ήταν αυτό το η φουρισιά. Ήταν πως είναι, πώς να σου πω, δεν υπήρχε καλύτερη. Ήταν σαν να το είχε σκουλαρισμένο αυτό το κουστούμα που είχε. Το φόραγε σχωρημένο σου ο πατέρας μου και έμπαινε στάλογο με την κλίτσα τη εδώ. Ήταν πουλής, λέει ο περήφανος. Με την κλίτσα τη και πήγαινε λαμποκόπαγε. Φορούσε και σκούφια? Σκούφια δεν φορούσε, ο παππούς φόραγε σκούφια. Πώς είναι η μέρα σου, τι κάνεις? Με τις δουλειές μου. Εμείς έχουμε, είναι η κτηνοτροφική δουλειά που όλη μέρα θέλει να εργάζεσαι. Το πρωί θα σκουθούμε, θα μαζέψουμε το κουνάκι μας, θα σκουπίσουμε. Μετά θα μαγειρέψουμε το φαγί μας να είναι έτοιμο, να έρθουν οι τσιουπάνιδες να φάνε. Μόλις θα έρθουν τα πρόβατα θα πάω, θα αρμέξω με τον άντρα μου και με τον εγγονό μου. Θα έρθουμε, θα στραγγίσουμε το γάλα, θα το βάλουμε στην παγωλικά, θα πλύνουμε τα καρδάρια μας. Θα καθίσουμε να φάμε, θα ξαπλώσουμε καμιά ώρα και μετά πάλι του συνέχεια τη δουλειά μας αυτή. Ελεύθερο χρόνο έχεις? Άμα θες έχεις, άμα δεν θες δεν έχεις. Όταν σηκωθείς και κάνεις δουλειές και ξέρεις πώς να κάνεις τη δουλειά σου, έχεις σειρά και τάξη. Άμα έχεις σειρά και τάξη, έχεις και το χρόνο σου και να καθείς και όλα. Άμα δεν έχεις σειρά δεν κάνεις τίποτα. Εσείς που περάσατε τόσα πολλά, τι έχετε να πείτε για εμάς τις νέες σήμερα? Να, τι να πω, να φροντίζετε τις οικογένειες, να ακούτε τα παλιά και να φροντίζετε τις οικογένειες όπως φρόντισαν και οι παλιοί. Οι παλιές οι μανάδες. Οι μανάδες οι παλιές ήταν ηρωίδες. Έχριζαν το σεβασμό μέσα στα παιδιά οι μανάδες. Οι παλιακές αυτές οι σαρακατσιάνες μας έχριζαν το σεβασμό. Την αγάπη προς τον κόσμο. Γιαγιά μου, αν μου πεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλούτος στη ζωή? Η οικογένεια, νομίζω εγώ είναι. Η οικογένεια. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και ο κόσμος όλος. Έχω μάθει ότι είσαι πάρα πολύ καλή γυναίκα και σε αγαπάει για σένα όλος ο κόσμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ στην καλύβα μας. Σας αγαπάμε κι εμείς. Ήρθαμε και θα ξανάρθουμε να σε ξαναδούμε. Να ξανάρθετε, όποτε θέλετε. Γιατί τους καλούς ανθρώπους θέλουμε να τους ξαναδούμε. Και εμείς, και εμείς. Και εσείς είστε πάρα πολύ καλοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ο Ζήτρασκα, είναι μια χαρά. Ωρε χαρά στον ανιψιό ο του όλων του ογκό όλων του ογκόσμο ο καλέσαι. London goes, Mokales, Orecula, Takometa. Πάδε
πάπα αδέντο ογκαλέσαι. Το λάπα δε τον γκάλεσαι. Μωρέ του το ψύχου πέ έδι περνών και έστρο περνών και έστρωνο ον τόσο φρά. Περνούν και στρώνουν τόσο φρά. Ωραία και στρώνουν το τραπέ. Πέρχει του όλα, έρχει του όλα, πα, ας έρχεται. Έρχει του όλα, πας έρχεται. Ωραία μιλά φιστόλις με ενώ κι από καθώ κι από καθώ διά για καλέστη. Ωρισιά που καθώ διακαλέστη. Ωρα και που οι καλεσμέ ένι ψηλά καθώ ψηλά καθώ διά για καλέστη ψηλά καθώ διά καλέστη. Ωραία και το οι καλεσμένοι.